δύο εβδομάδες μας χωρίζουν από τη μεγαλύτερη γιορτή ορεινού τρεξίματος της χώρας μας. Το Σαγόρι Mountain Running. Μία σειρά από αποστάσεις και διοργανώσεις για όλους, από τους πιο έμπειρους μέχρι τους εντελώς αρχάριους, δίνεται η ευκαιρία να χαρούν τον τόπο πίσω από το βουνό, όπως σημαίνει άλλωστε και η λέξη Σαγόρι. Βρισκόμαστε στο Fifth Element, ένα κατάστημα στα Γιάννενα που ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες είναι και οι διοργανωτές του αγώνα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αναδειχθεί η περιοχή σε μονοπάτια που δεν υπήρχαν βέβαια προηγουμένως, ενώ το Σαγόρι είναι πάρα πολύ φημισμένη τουριστική περιοχή και προσελκύει πάρα πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών κάθε χρονιάς. Αγνοούσαμε, και προφανώς βάζω και τον εαυτό μου μέσα και πολλούς ακόμα, όλον αυτό το πανέμορφο τόπο που υπάρχει πάνω από αυτά τα μοναδικά χωριά, αλλά πλέον μας δίνεται η ευκαιρία να πάμε σε εντελώς παρθένα μέρη που πριν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Συγκεκριμένα σήμερα όμως θα μιλήσουμε για τον κύριο και τον πιο ανταγωνιστικό αγώνα του event. Το TERRA, το Team Endurance Race, των 80 χιλιόμετρων. Περνάμε λοιπόν στη τεχνική ενημέρωση του TERRA. Όλες τις πληροφορίες είναι πολύ εύκολο να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του αγώνα, είναι πάρα πολύ αναλυτικά τα πάντα. Οι σταθμοί, το τι περιέχει ο κάθε σταθμός όσον αφορά την τροφοδοσία, την υδροδοσία σας, το υψομετρικό βέβαια προφίλ. Πριν περάσουμε σε όλα τα τεχνικά κομμάτια που αφορούν την υψομετρική και το τερέν, θα πρέπει να πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Πλέον η εκκίνηση είναι στις 4.30 ώρα το πρωί από το Τσεπέλογο. Υπάρχουν 4 ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού, τον οποίο ο σκοπός είναι μόνο η διασφάλιση της υγείας βέβαια των αθλητών. Είναι δεδομένο ότι εάν στα συγκεκριμένα αυτά σημεία, τα οποία θα τα πούμε αργότερα, δεν έχει φτάσει ο αθλητής εγκαίρος, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τον αγώνα στον προβλεπόμενο όριο. Είναι μαθηματικά δηλαδή εξακριβωμένο και από την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και τις μελέτες, τις στατιστικές του διοργανωτή. Τα όρια αυτά αποκλεισμού, καταρχήν το όριο τερματισμού είναι οι 20 ώρες. Δηλαδή ξεκινώντας στις 4.30 το πρωί του Σαββάτου στις 22 Ιουλίου, το όριο είναι στις 12.30 το βράδυ στις 23 ξημερώματα, δηλαδή Κυριακής. Το πρώτο χρονικό όριο αποκλεισμού είναι στη Μονή Στομίου, συγκεκριμένα είναι λίγο πιο ψηλά από τη Μονή Στομίου, ουσιαστικά δεν περνάμε ποτέ από τη Μονή Στομίου, η οποία βρίσκεται πάνω από την Γκόνιτσα και είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο, γιατί αμέσως μετά ξεκινάει μια πάρα πολύ απότομη και παρατεταμένη ανηφόρα, πολύ μεγάλης κλίσης. Εκεί λοιπόν είναι οι 5 ώρες από την έναρξη του αγώνα. Μετά το επόμενο, και βέβαια είναι το σημείο που υπάρχει πρόσβαση με κάποιο μέσο, όχι με αυτοκίνητο, αλλά ίσως με μηχανάκι, οπότε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εκείνο το σημείο. Μετά είναι το μεγάλο Πάπιγκο, στις 9.30 ώρες από την έναρξη του αγώνα. Για να καταλαβαίνουμε όσοι έχουν και λίγο παραπάνω εμπειρία από αγώνες της χώρας μας, το μεγάλο Πάπιγκο είναι κατά κάτι λιγότερο από ολόκληρο τον Olympus Marathon. Κατά αρκετού τσικά, αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι γύρω στη μία ώρα διαφορά με τον Olympus Marathon, με ανάλογη προσπάθεια κάποιος. Εκεί το όριο είναι στις 9.30 ώρες. Υπάρχει πρόσβαση από αυτοκίνητο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μετά στο Μονοδέντρι, στις 14.30 ώρες, είναι ο επόμενος σταθμός αποκλεισμού. Και μετά το τελευταίο είναι στους Κήπους, στις 16.30 ώρες. Πολύ επικίνδυνο σημείο, θα τα πούμε αναλυτικά μετά. Και βέβαια το Τσεπέλογο στις 20 ώρες από την έναρξη. Επίσης πρέπει να προσέξουμε όλοι οι συμμετέχοντες,
που δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το πολύ ακούμε σε αγώνες. Και ιδιαίτερα σε τέτοιους αγώνες που είμαστε εκτεθειμένοι σε κάποιο, ας το πούμε, μοναχικό σημείο στο βουνό. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ενός συναθλητή μας ή οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων θέμα, ο γρηγορότερος τρόπος για να ενημερωθεί ο διοργανωτής ή τέλος πάντων αυτοί που θα λάβουν κάποια μέτρα για τον άνθρωπο αυτόν που μπορεί να έχει πρόβλημα, είναι οι συναθλητές που θα τον προσπεράσουν, που πρέπει άμεσα να ενημερώσουμε τον αμέσως επόμενο σταθμό ή τον προηγούμενο εάν είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν χάθηκε ο κόσμος δηλαδή προς όφελος μιας ζωής ή οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο την υγεία μας, να χάσουμε κάποιο χρόνο. Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό σαφώς και υπάρχει κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν υπάρχει σήμα, κάλυψη δηλαδή σήματος σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής. Αυτός είναι ο χάρτης και το υψομετρικό προφίλ. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν και πολλά επίπεδα κομμάτια. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Συγκεκριμένα, αυτό είναι το υψομετρικό προφίλ. Ξεκινάμε με συνεχή ανηφόρα, η οποία συνολικά είναι περίπου 1300 μέτρων. Εδώ ενδεχομένως έχει κάποιο μικρό σφάλμα, παλιότερη ένδειξη. Είναι λίγο πιο ψηλά το ανώτερο υψόμετρο που φτάνουμε. Βλέπετε. Πάμε όμως να τα δούμε όλα πάρα πολύ λεπτομερώς και να σας τα λέω και εγώ προφορικά, αλλά ξαναλέω ότι πρέπει να τα μελετήσει ο καθένας που θα λάβει μέρος σε αυτό τον πολύ απαιτητικό αγώνα μόνος του και προσεκτικά. Ξεκινάμε από το τσεπέλογο. Τα πρώτα χιλιόμετρα, περίπου 2,5-3, αφού βγούμε από το χωριό, τα πρώτα 800 μέτρα είναι σε χωματόδρομο. Δασικό κακοτράχαλο χωματόδρομο και ίσως έχουμε ανέβει περίπου γύρω στα 100 μέτρα. Δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη κλίση, είναι άνετα δρομικό από όλους, δηλαδή όλοι θα μπορούν να τρέξουν, και μετά μπαίνουμε στο μονοπάτι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σχετικά τεχνικό, αλλά επειδή είναι ανάβαση δεν θα δυσκολέψει ή θα προβληματίσει κανέναν, όποιες και αν είναι οι συνθήκες. Δηλαδή και να βρέξει, δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα πρόσφυσης. Είμαστε εκτεθειμένοι μέχρι και την Τσούκα Ρόσα, την κορυφή, στον Αβάλο δηλαδή. Δεν θα συναντήσουμε πουθενά σκιά, αλλά η ώρα που θα είμαστε στον αγώνα θα είναι οι πρώτες πρωινές ώρες, δεν θα έχει ξημερώσει ή θα ξημερώνει φτάνοντας προς την κορυφή. Οπότε αυτό δεν το λέω για τον ήλιο, αλλά το λέω για τυχόν άλλα καιρικά φαινόμενα που ίσως συναντήσουμε, βροχή, πολύ αέρα. Ο αγώνας όμως είναι πάρα πολύ μεγάλος και θέλει να προβλέπουμε πολύ πριν οποιαδήποτε κατάσταση. Τι εννοώ? Ότι σε κάθε σταθμό θα πρέπει να ενυδατωνόμαστε και να παίρνουμε κάποιες θερμίδες απαραίτητα. Πέραν βέβαια από αυτές τις θερμίδες που έχει ο καθένας κάνει στο σχεδιασμό του και έχει στο σακίδιό του. Αυτό που δεν ανέφερα νωρίτερα είναι ο υποχρεωτικός εξοπλισμός. Είναι πολύ απλά πραγματάκια, εύκολα να τα κουβαλήσουμε. Παρακαλώ, ελέγξτε τα στο site της διοργάνωσης. Είναι αλουμινοκουβέρτα, ένα μικρό ιατρικό kit ανάγκης, κινητό τηλέφωνο, δυνατότητα για να κουβαλήσουμε νερό, γιατί σε πολλούς από τους σταθμούς δεν θα παρέχεται μπουκάλι ή ποτήρι, θα πρέπει να έχουμε το δικό μας. Ένα αντιανεμικό, ενδεχομένως από εκεί και πέρα είναι θέματα, ο εξοπλισμός μας είναι και θέματα του καθενός, το πώς νιώθει άνετα. Στο σημείο λοιπόν του Αβάλου ξεκινάει η πρώτη κατηφόρα. Είναι σχετικά απότομη. Μέχρι εκείνο το σημείο, όπως σας είπα, δεν χρειάζεται να προσέξουμε κάτι ιδιαίτερα στο τερέν.
προφανώς είναι βουνό, είναι σχετικά πετρώδες, αλλά είναι ανηφορικό, δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Από εδώ και πέρα όμως χρειαζόμαστε να έχουμε όλες τις αισθήσεις μας σε εγρήγορση. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν, το κατηφορικό, μοιράζεται μεταξύ πετρώδους, μονοπατιού, λίγο χόρτο, τις ώρες που θα το περάσουμε ενδεχομένως θα έχει και αρκετή υγρασία, ενδεχομένως να γλιστράει, είναι κατηφορικά, θέλει λίγο να έχουμε το νου μας γιατί ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς στον αγώνα. Πάντα πρέπει να είμαστε βέβαια με το σκεπτικό το ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ επιφυλακτικά, γιατί μπορεί να παίρνουμε περίπου το 20% της υψομετρικής στα πρώτα 10 χιλιόμετρα, αλλά αυτό ενδεχομένως να μας κοστίσει αργότερα, ανάλογα το πόσο θα πιέσει ο καθένας. Έπειτα, σε αυτό εδώ το κομμάτι, έχουμε μία απότομη ανηφορίτσα, γύρω στα 200 μέτρα, σε όχι τεχνικό μονοπάτι, που εναλλάσσεται, σε εκείνο το σημείο κάνουμε μία τραβέρσα, πριν φτάσουμε στο σιάδι της Μήγας, έπειτα από σχετικά απότομες κατηφόρες, σε ένα πανέμορφο αλπικό πεδίο. Και σε αυτό το σημείο, στο σιάδι της Μήγας είναι ένα λιβάδι, ουσιαστικά αφήνουμε το αλπικό πεδίο και περνάμε στο αρκετά δασωμένο. Και μέχρι τη Μονή Στομίου, μέχρι λίγο πάνω από τη Μονή Στομίου, γιατί στην πραγματικότητα Μονή Στομίου το ονομάζουμε, αλλά είναι κάνα 200 μέτρα υψομετρικής παραπάνω από τη Μονή, είναι πολύ δασωμένο το μονοπάτι, ιδιαίτερα μαλακό, παρόλα αυτά θέλει την προσοχή μας. Στο σιάδι της Μήγας και στον Αβάλο και στη Στάνη αλλά και σε όλους τους σταθμούς θα πρέπει να μελετήσετε ακριβώς το τι θα περιέχουν για να κάνετε ένα ωραίο σχεδιασμό για την τροφοδοσία σας. Υπάρχει αναλυτικά στο site της διοργάνωσης, θα σας το δείξω και εγώ. Απλά και να τα πω, δεν είναι δυνατόν να τα αποστηθήσουμε και ξαναλέω το ότι είναι πολύ σημαντική η μελέτη από την ιστοσελίδα κάθε λεπτομέρειας. Από τη Μονή Στομίου λοιπόν ξεκινάει μια πάρα πολύ απότομη ανηφόρα, μεγάλης κλίσης, είναι η δαβάλιστα που λέμε. Το μονοπάτι είναι πάρα πολύ καλά καθαρισμένο, είναι χωμάτινο, εάν δεν έχει βρέξει δεν θα αποτελέσει κανένα πρόβλημα για κανέναν, είναι σχεδόν αδύνατον να το τρέξουμε, παρά μόνο οι πάρα πολύ γρήγοροι αθλητές και αυτοί με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα, ουσιαστικά ένα επιτόπιο τζόκινγκ γίνεται. Για όποιον έχει βέβαια σχεδιάσει να χρησιμοποιήσει μπατόν, εδώ είναι το ιδανικό σημείο, γιατί δεν υπάρχουν μορφολογικές δυσκολίες, οπότε απροβλημάτιστα μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει τα μπατόν, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση με αυτά. Φτάνοντας στην κορυφή την πρώτη, σε αυτό το σημείο τραβερσάρουμε λίγο σε ένα πανέμορφο κομμάτι του βουνού και μετά συνεχίζει η ανηφόρα σε αρκετά πιο πετρώδης πλέον τερέν. Αρχίζουμε και είμαστε στη γραμμή μεταξύ του αλπικού πεδίου και του δασωμένου, και εδώ φτάνοντας στην κορυφή είμαστε σε ένα μεγάλο λιβάδι στη βάση της Δρακόλυμνης, όπου θα ανέβουμε και θα κατέβουμε από το ίδιο μονοπάτι. Είναι εύκολο μονοπάτι όσον αφορά το τερέν, είναι απλά χωμάτινο, δεν έχει κάποια τεχνική δυσκολία. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, και όσο περνάει η ώρα, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω, αθροίζεται κούραση στα πόδια μας, οπότε ακόμα και το πιο εύκολο τεχνικά μονοπάτι, έστω και η παραμικρή του δυσκολία, πολλαπλασιάζεται. Οπότε, μονοπάτια που ενδεχομένως να τα κάναμε σε κάποια προπόνησή μας μεμονωμένα και μας φαίνονταν πάρα πολύ εύκολα και απλά, τώρα να φαίνονται ολόκληρο βουνό. Εδώ λοιπόν έχουμε ξανά επιστρέψει από την κατάβαση από την Δρακόλυμνη. Είπαμε είναι ανάβαση και κατάβαση από το ίδιο κομμάτι. Θα υπάρχει βέβαια σταθμός ελέγχου σε αυτό το σημείο, ο οποίος θα πιστοποιεί ότι πέρασαν, ανέβηκαν και κατέβηκαν όλοι οι αθλητές. Και μετά θα ανηφορήσουμε σε παρόμοιο μονοπάτι με αυτό της ανάβασης του τελευταίου κομματιού της Δαβάλιστας, λίγο πετρώδες μονοπάτι, αλλά πολύ καθαρό, περπατάει πολλοί κόσμος καθ' όλη τη διάρκεια ούτως ή άλλως της χρονιάς, είναι από τα πιο καθαρά μονοπάτια της διαδρομής, χωρίς την παρέμβαση εννοώ του διοργανωτή. Φτάνουμε λοιπόν στο καταφύγιο της Αστράκας. Είναι σχετικά μεγάλος και εδώ ο σταθμός.
Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, πάντα πρέπει να προνοούμε και να ενυδατωνόμαστε καλά σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος, ενδεχομένως θα έχει ζέστη, οπότε όλα λειτουργούν αθρηστικά. Μπορεί να μην είναι την στιγμή ακριβώς που θα λάβουμε κάτι, αλλά οτιδήποτε θα το βρούμε μπροστά μας αργότερα. Όσον αφορά τώρα το μονοπάτι, από το καταφύγιο της Αστράκας μέχρι το Πάπιγκο, είναι πάρα πολύ καθαρό. Εδώ υπάρχουν κάποια κοψίματα, είναι αλπικό το πεδίο, επιτρέπονται εάν έχετε καθαρή προοπτική, μπορείτε να κόψετε κάποια κομμάτια εμφανή του μονοπατιού, με δική σας βέβαια ευθύνη πάντα, γιατί δεν είναι εύκολα υποστηρίξιμο από όλους να βγεις εκτός μονοπατιού. Είναι το μόνο σημείο εδώ του αγώνα που επιτρέπεται αυτό το πράγμα, γιατί όπως είπα είναι αλπικό πεδίο, υπάρχουν πολλές διακλαδώσεις που ουσιαστικά όλες μας οδηγούν σε αυτό εδώ το κομμάτι που αρχίζει πάλι η βλάστηση, φεύγουμε από το αλπικό πεδίο και μπαίνουμε στα επάνω κομμάτια του μικρού Πάπιγκου. Εδώ δεν το γράφει στο χάρτη, αλλά είναι πολύ κοντά με το μεγάλο Πάπιγκο. Το διασχίζουμε το μικρό Πάπιγκο, έχει και ένα κομμάτι μικρό ασφάλτου για να μπούμε στο χωριό και φτάσαμε αισίως στον μεγάλο σταθμό του αγώνα. Θα έχει και drop bag εδώ. Διαβάστε όλες τις οδηγίες που έχει εδώ στο site της διοργάνωσης, να δείτε τι μπορείτε να αφήσετε εκεί, πόσο εύκολα μπορείτε να το βρείτε, πότε θα το αφήσετε και ποιος θα σας επιστρέψει τα πράγματα που θα αφήσετε εκεί και θα φύγετε για το υπόλοιπο του αγώνα. Δεν χρειάζεται να αναλωθούμε τώρα σε αυτά. Εδώ θα έχει βέβαια και αρκετή και φαγητό, στερεά τροφή, θα έχει τα πάντα. Θα δούμε μετά τα πινακάκια λίγο πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά. Συνεχίζεται μετά το Πάπιγκο, μετά το μεγάλο Πάπιγκο, η κατάβαση για τις πηγές του Βοηδομάτη, οι οποίες δυστυχώς, κάτι λίγο πρωτόγνωρο για την εποχή, έχουν στερέψει, δεν είχε πολλές βροχές το τελευταίο διάστημα. Ενδεχομένως άμα βρέξει το επόμενο διβδόμαδο να ξαναεμφανιστεί και νερό, αλλά τώρα είναι ιδιαίτερα στεγνά. Το μονοπάτι είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι ευκολότερο και πιο χωμάτινο από ότι η κατάβαση από το καταφύγιο της Αστράκας προς τις πηγές. Η κλίση όμως είναι μεγάλη, έχουμε ήδη χρεωθεί αρκετά, οπότε όπως σας είπα και πριν, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω συνέχεια, αλλά το ξαναλέω για να αποτυπωθεί καλά στο μυαλό όλων μας. Οποιαδήποτε μικρή ανομαλία όσο περνάνε οι ώρες μας φαντάζει πάρα πολύ δυσκολότερη από την πραγματικότητα. Στις πηγές λοιπόν του Βοηδομάτη φτάνουμε σε ένα φαινομενικά εύκολο σημείο της διαδρομής, το Φαράγγι του Βίκου. Οι κλίσεις εδώ είναι πολύ μικρές, αλλά η υγρασία και η ζέστη θα είναι σχετικά υψηλές και θα μας ταλαιπωρήσουν όλους. Το μονοπάτι είναι, εναλλάσσεται μεταξύ χωμάτινου και πετρώδες. Δεν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες. Η κούρασή μας μπορεί να το κάνει τεχνικά δύσκολο, γιατί τένοντες, αρθρώσεις, αλλά και το μυϊκό μας σύστημα είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο, πάρα πολλές ώρες ήδη επιβάρυνσης. Οπότε δεν θα μπορέσουμε να απολαύσουμε όπως θα θέλαμε την διαδρομή αυτή. Οι απολαύσεις σε αυτό το κομμάτι έχουν να κάνουν με διαφορετικά αισθήματα και όχι και τόσο με το πεδίο. Φτάνουμε στο κλίμα. Είναι ένα σημείο που έχει ένα ακόμα σταθμό. Και φτάνουμε και μετά στο επόμενο δύσκολο και χαρακτηριστική αλλαγή της διαδρομής. Αλλαγή εννοώ σε σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι, με το φαράγγι που κινούμασταν. Το ιδιαίτερα σκιερό πανέμορφο φαράγγι στη βάση του Βίκου. Στη σκάλα του μονοδεντρίου δεν είναι πολύ μεγάλης διάρκειας. Η υψομετρική είναι κάτι λιγότερο από 300 μέτρα. Είναι πολύ απότομη.
έχει πέτρες, θα χρειαστεί να κάνουμε μεγάλα βήματα, να σηκώσουμε ψηλά το γόνατο. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο σημείο που βρίσκεται, με δεδομένο πάντα ότι έχουμε όλη αυτή την χρέωση χιλιόμετρων μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όμως, στο μονοδέντρι μας περιμένει ένας επίσης μεγάλος σταθμός υδροτροφοδοσίας, τον οποίο πρέπει να πάρουμε λίγο το χρόνο μας και να προσέξουμε, γιατί από εδώ και πέρα η διαδρομή κρύβει πάρα πολλές μικρές παγίδες, οι οποίες όμως σχετίζονται περισσότερο με την αθρηστική μας κούραση παρά με την ξεκάθαρη δυσκολία τους. Αυτό το κομμάτι μεταξύ μονοδενδρίου και δηλόφου δεν έχει κάτι αξιόλογο αναφοράς. Εναλλασσόμαστε μεταξύ ασφάλτου, κάποια μικρά κομμάτια μονοπατιού χωρίς δυσκολία και χωματόδρομου. Αυτό το κομμάτι εδώ της ανάβασης από τη βάση, ας το πούμε, της Βίτσας μέχρι το δήλοφο είναι, θα μπορούσα να πω, βασανιστικό. Είναι ένας χωματόδρομος εντελώς εκτεθειμένος στον ήλιο όσοι το περάσουν τις μεσημεριανές ή νωρίς τις απογευματινές ώρες θα ζεσταθούν αρκετά. Μετά εδώ ακολουθεί μια κατηφόρα σε χωμάτινο μονοπάτι μέχρι ένα σημείο που παλιότερα ήταν η εκκίνηση των 42 χιλιόμετρων και εδώ κροσάρουμε λίγο πλάγια ένα λόφο για να βρεθούμε στους κήπους. Στους κήπους είναι ο επόμενος μεγάλος σχετικά σταθμός, είναι και το τελευταίο σημείο της διαδρομής που υπάρχει χρονικό όριο, οπότε εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή να ενυδατωθούμε καλά, να φάμε καλά πριν συνεχίσουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής. Εδώ έχουμε καταρχήν μέχρι τον τερματισμό, να σας πω, μέχρι αυτό το σημείο, το ψηλότερο κομμάτι τερματισμού, έχουμε περίπου 700 μέτρα ανάβασης. Τα πρώτα 300 είναι από τους κήπους μέχρι το Καπέσοβο. Βλέπετε, είναι συνεχή ανάβαση. Εδώ το σημείο που λέει κεραίες είναι το σημείο που περνάμε κάθετα την άσφαλτο, η οποία είναι ο δρόμος που οδηγεί από τους κήπους στο Καπέσοβο, αλλά ξαναμπαίνουμε αμέσως σε μονοπάτι που θα βρεθούμε στο χαμηλότερο σημείο του Καπεσόβου και θα ανέβουμε τα καλτερίμια του χωριού. Από τους κήπους μέχρι τις κεραίες λοιπόν κινούμαστε ως επιτοπλίστων σε ιδιαίτερα δασικό κομμάτι, πάλι με εναλλαγές μεταξύ ελαφρύ πετρώδες μονοπατιού και χωμάτινου. Όχι κάτι ιδιαίτερα τεχνικό. Είναι πολύ στενό όμως το μονοπάτι και σε συνδυασμό με την κούραση και τη ζέστη εκείνη την ώρα θα μας δυσκολέψει, είναι σίγουρο. Φτάνοντας στο Καπέσοβο έχει και εκεί έναν ωραίο σταθμό στελεχωμένο από άτομα του χωριού. Έχουμε κάποια έχουμε γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο ασφάλτου πριν ξαναμπούμε στο τελευταίο κομμάτι του μονοπατιού που θα μας οδηγήσει στην κορυφή της σκάλας του Τσεπελόβου. Μέτριας δυσκολίας στο μονοπάτι, η κούραση εκεί, σε εκείνα τα σημεία είναι πολύ μεγάλη. Για τους πιο αργούς σαφώς και υπάρχει σε όλο το κομμάτι από το δήλοφο μέχρι και τον τερματισμό πάλι νυχτερινή σήμανση, οπότε δεν θα προβληματίσει βέβαια κανέναν, δεν το ανέφερα νωρίτερα. Φτάσαμε λοιπόν στην κορυφή της σκάλας Τσεπελόβου. Τώρα είναι μόνο μία κατάβαση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την περσινή κατάβαση της σκάλας Τσεπελόβου. Θα δείτε τι πανέμορφη, τι μοναδική δουλειά, συγγνώμη, έχουν κάνει οι διοργανωτές, τα παιδιά που καθάρισαν το μονοπάτι. Δεν υπάρχουν πλέον κινούμενες πέτρες, μπορούμε να κατέβουμε με πάρα πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και να χαρούμε τον τερματισμό στο μεγάλο αυτό επίτευγμα της ολοκλήρωσης του ιδιαίτερα αυτού απαιτητικού αγώνα. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση, σας περιμένουμε
στους αγώνες.